αύριο. Το βράδυ που έχουμε τραπέζι, θα σας θυμίσω. Αυτό, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Είμαστε λάκωνες. Άρα γνωρίζετε. Πολάτε. Είμαι ελαιοπαραγωγός, μου άρεσε εξαιρετικά. Σαν φρέσκο. Για πείτε μου τη γνώμη σας. Είναι παχύ, ελαφρύ, πώς το νιώθετε? Θα μοιάζει πάρα πολύ. Είναι μόνο ποικιλιακό, κολονέικο, αγουρέλαιο. Αυτό θα είναι. Δεν έχω αγοράσει ποτέ λεωρά τελικά. Δεν έχω αγοράσει ποτέ τα τελευταία 20 χρόνια. Που στέλνω συνέχεια από την κυρία και αγουρέλαιο. Για πείτε μου τη γνώμη σας, πώς το καταλαβαίνετε? Αρώματα, γεύσεις. Χρησιμοποιείτε αγουρέλαιο? Τι νομίζεις, ανέστημα? Πολύ ωραίο είναι, έχει εκταθεί στην κρύλα, εξαιρετικό πράγμα. Ναι, είναι πρωτόλαδο λέει, ε. Είναι πρωτόλαδο, ναι. Είναι το λάδι, είναι μερικών ημέρων, ούτε 10 μέρες. Είναι πολύ μαλακό και δεν είναι τυπικό, δεν είναι μικρό. Το πρωτόλαδο είναι μαλακό. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, λάδι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πού είναι? Είναι Κρανιδίου, περιοχή Ερμιονίδου. Ξέρω, Μελοπόννησο. Ναι, ναι. Θα μιλάω. Είναι κολονέικο, ναι. Πράσινο καρπό και βγαίνει αγουρέλαιο. Και αυτό είναι γρήγορο για μαγείρεμα ή για... Αυτό είναι για όλες τις χρήσεις, αλλά το χρησιμοποιούμε συνήθως σε ομά, σε σαλάτες, σε ψάρια ψητά, σε χόρτα βραστά, για να νιώθουμε τη γεύση και το άλλο. Πολύ ωραία. Ότι είναι εξαιρετικό, πραγματικά είναι εξαιρετικό, δηλαδή είναι αυτό που μας κάνουν περήφανοι που είμαστε Έλληνες, φοβερή μυρωδιά, ίσως το καλύτερο αγουρέλιο που έχουμε δείξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και ελπίζω να συνεχίσετε έτσι. Πολύ ωραίο γεύση, φρέσκο, να σας πω την άποψή μου ότι έχει έντονη γεύση και μου αρέσει. Pancake είναι γλυκόπιωτο, να το πω έτσι. Φαίνεται πραγματικά και έξω από αυτό το αγουρέλαιο του, είναι πάρα πολύ. Είμαι λάδι από κάτω μας έκανα. Πολύ ωραίο, είναι ωραίο λάδι. Ωραίο, ωραίο λάδι. Εξαιρετικό, δοκίμασα τώρα το λάδι, φανταστικό, πικαντικό, είναι ότι χρειάζεται για αρχές του τραπεζιού με ψωμάκι και σαλάτες και ό,τι είναι βραστά, πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια στην παραγωγή. Το καλύτερο λάδι είναι το αγουρέλαιο, είναι από τα καλύτερα λάδια. Η διαφορά είναι όμως μερικοί που δεν το ξέρουν, γιατί το αγουρέλαιο είναι η ελιά μη ταλαιπωρημένη, δεν έχει πέσει κάτω και είναι... μια χαρά. Γιατί είναι λίγο πικρή, αλλά είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αν και τα οξέα της είναι χαμηλά, το πιο υγιεινές για να τρώσεις. Σκέτο ψωμί με λάδι και λίγο ριγανόλα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, αυτό ξέρεις. Ευχαριστώ.